Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε μία βάθμιση στο SNRC Drift Car που έχουμε. Θα του προσθέσουμε Zamfor μπρος πίσω, original ανταλλακτικό. Το πακέτο μέσα περιέχει τρεις διαφορετικές Zamfor, οι οποίες είναι διαφορετικές στο πάχος, στα χιλιοστά που έχουν. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία και να αρχίσουμε να τοποθετούμε. Όπως είπαμε, υπάρχουν τρία διαφορετικά πάχη σε χιλιοστά για να αλλάξει η σκληρότητα. Είναι το χοντρό, το μεσαίο και το πιο ψηλό. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το μεσαίο, το ενδιάμεσο από τα τρία που έχει. Πάμε να αρχίσουμε να τοποθετούμε το πρώτο κομμάτι της βάσης που θα συγκρατήσουν τις Zamfor. Βάλαμε το λάθος. Αυτό πάει μπροστά. Φιδώνουμε τις δύο βάσεις που συγκρατούν τη Zamfor πάνω στο διαφορικό. Ελέγχουμε αν κινείται ελεύθερα. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα πάμε να προσθέσουμε τα κομματάκια αυτά τα οποία συγκρατούν τη Zamfor. Κατεβάσουμε για να μπορέσουμε να το κουπώσουμε. Θα σφίξουμε την αλενόβιδα
που το συγκρατεί. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τοποθετήσουμε και το δεύτερο κομμάτι. Πρέπει πρώτα να βγάλουμε τη ρόδα. Συνομολογούμε και το επόμενο μπρατσάκι που θα μπορέσει να βαστίξει τη ζαμφόρη στη θέση της. Ωραία. Αυτά του δώσαμε και αυτά πάρα πολύ καλά. Πάμε να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση. Πάρα πολύ ωραία. Τοποθετήσαμε την πρώτη σαμφόρ. Πάμε να συνεχίσουμε να τοποθετήσουμε και την προστινή. Το προστινό κομμάτι για να μπορέσουμε να το βάλουμε αναγκαστικά πρέπει να βγάλουμε το ένα μορτισέρ. Δεν χωράει να μπει αλλιώς. Θα πάρουμε αυτά τα τέσσερα κομματάκια που είναι η βάση της Ζαμφόρ, τα οποία θα τη δώσουν πάνω στο διαφορικό. Το βάλαμε λάθος. Θα να βάλουμε και το επόμενο κομματάκι. Πάρα πολύ ωραία. Θα συναρμολογήσουμε και τα άλλα δύο μπρατσάκια και θα τα κουμπώσουμε.
Η συναρμολόγηση είναι πάρα πολύ απλή. Ιδώνουμε τη μία βιδούλα που περιέχει το σετ της μεταστροπής στο ένα αυτάκι. Βιδώνουμε το δεύτερο αυτάκι στη βιδούλα που βιδώσαμε στο πρώτο. Ωραία. Περνάμε τα δύο κομμάτια που θα συγκρατήσουν τη ζαφόρ στη μία πλαστική βάση. Δοκιμάζουμε να δούμε αν περνάει, μήπως θέλει λίγο η βιδούλα λασκάρισμα. Ναι, θέλει λίγο λασκάρισμα γιατί δεν περνάει. Θα σκάρουμε λίγο τη βιδούλα, να δούμε αν περνάει. Περνάει, πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, το μόνο που θα χρειαστεί να κάνουμε, θα το κουμπώσουμε στο ψαλίδι. Για να γίνει αυτό αναγκαστικά θα πρέπει να το γυρίσουμε. Γιατί έτσι όπως είναι δεν μας βολεύει. Το κουμπώσαμε και αυτό. Θα σφίξουμε ελαφριά τη βιδούλα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κουμπώσουμε και το δεύτερο. Αφού το συναρμολογήσουμε πρώτα, κόβουμε τα δύο μπρατσάκια. Παίρνουμε τη βιδούλα που έχει μέσα η μετατροπή. Βιδώνουμε στο ένα μπρατσάκι τη βιδούλα. Βιδώνουμε το δεύτερο μπρατσάκι στην ήδη υπάρχον βιδούλα που βάλαμε. Και αφού τα βιδώσουμε μεταξύ τους, προσθέτουμε και την πυλίτσα που θα βαστίξει τη σαμφόρ. Πάρα πολύ ωραία. Κομματάκι. Λασκάρουμε τη βιδούλα που έχει. Εκεί. Για να μπορέσει να μας μπει. Φύγαμε, είμαστε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Το σφίξαμε και αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τις ροδούλες και να δούμε τη διαφορά που είχε, που έχει στο σουστάρισμα. Θα βιδώσουμε και το αμορτισέρ που λύσαμε.
Ah, voglio. Βάζουμε τον αποστάτη, βάζουμε τη ροδούλα, διδώνουμε και τον μπουλόνι, ωραία, και τώρα να δούμε τη διαφορά που έχει στο σουστάρισμα. Βέβαια, καμία σχέση. Έτσι, το βλέπετε. Σουστάρει πολύ πιο καλύτερα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στα επόμενα επεισόδια. Γεια σας.